Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε σε μια ακόμα παρουσίαση της Τρίτης. Ονομάζομαι Βίτσο Μαρή και κάνω τις παρουσιάσεις κάθε Τρίτη. Ελπίζω ο ήχος να ακούγεται καλά. Και ας θα αρχίσουμε τώρα την παρουσίασή μας σε ένα λεπτό. Λοιπόν, θα αρχίσουμε... Θα αρχίσουμε κανονικά την παρουσίαση της εταιρείας όπως ξεκινάμε κάθε Τρίτη και μετά θα πάμε λίγο, θα κάνουμε λίγο διαφορετικά την παρουσίαση και μετά θα πούμε στο τέλος τα νέα όπου έχω αρκετά πράγματα να πω. Γι' αυτό τώρα αρχίζουμε. Θα κάνουμε πρώτα μια εισαγωγή στην εταιρεία για τους καινούργιους, όπως κάνουμε κάθε Τρίτη. Και όπως βλέπετε σε αυτή την εικόνα, έχουμε έναν πίνακα, ο οποίος απεικονίζει ένα έργο ενός καλλιτέχνη επιστημονικής φαντασίας, τον οποίο φιλοτέχνησε πριν από 100 χρόνια. Αυτός ο καλλιτέχνης επιστημονικής φαντασίας απεικονίζει, όπως βλέπετε, σε αυτό το πίνακα το κόσμο του μέλλοντος, όπως τον φανταζόταν 200 χρόνια αργότερα από την εποχή στην οποία ζούσε. Προέβλεψε ότι τα οχήματα θα κινούνταν πάνω από το έδαφος σε ελαφριές γραμμές. Και επίσης ο καλλιτέχνης προέβλεψε με ακρίβεια την κατάρρευση των μεταφορών στη Γη, έκανε όμως λάθος με διαφορά 100 χρόνων, διότι αυτή είναι η δικιά μας πραγματικότητα στους δρόμους, καθώς και στις λιμενικές περιοχές. Εδώ έχουμε τα πρώτα δύο προβλήματα των σύγχρονων μεταφορών, που όπως βλέπετε είναι η υπερφόρτωση δικτύων μεταφορών, καθώς και η έλλειψη ασφάλειας. Και συνεχίζουμε στην μόλυνση του περιβάλλοντος. Βέβαια θα μπορούσε αυτό να διατυπωθεί και λίγο διαφορετικά, διότι η μόλυνση του περιβάλλοντος είναι το δικό μας πλέον σύγχρονο πρόβλημα, ενώ τα άλλα δύο προβλήματα τα οποία ανέφερα πριν, είναι προβλήματα τα οποία τα συναντούσαμε και πριν από 100 χρόνια, θα μπορούσαμε να πούμε. Η μόλυνση του περιβάλλοντος είναι ένα πρόβλημα το οποίο πραγματοποιείται ή γίνεται, δημιουργείται από τα σύγχρονα μέσα πλέον, καθώς αυτά κινούνται από ορυκτά καύσιμα και, ή από πετρέλαιο ή βενζίνη, τα οποία μολύνουν το περιβάλλον μας. Και όπως είπαμε, αυτό το τρίτο που ανέφερα, η μόλυνση του περιβάλλοντος. Όταν ο άνθρωπος κατασκευάζει δρόμους, κάνει εισβολή στη φύση και καθώς η φύση έχει τη δικιά της ροή ύπαρξης, προσπαθεί με τον δικό της τρόπο να αντισταθεί στον άνθρωπο. Γνωρίζετε όμως ότι ο άνθρωπος είναι επίμονος και είναι τόσο επίμονος ώστε ο ίδιος ξεχνά ότι σκοτώνει ή καταστρέφει τον κόσμο μέσα στον οποίο ζει. Το καύσιμο που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος είναι δηλητήριο για την ίδια τη φύση και ας μην ξεχνάμε ότι τα οχήματα που εκπέμπουν μεγάλη ποσότητα καυσαερίων, τα οποία μολύνουν το περιβάλλον, αλλά παράλληλα διαβρώνουν και τις επιφάνειες της γης, όχι τις επιφάνειες γης, τις επιφάνειες καλύτερα, όπως πλακάκια ή μάρμαρα, όπως έχετε σίγουρα ακούσει για την καταστροφή των μαρμάρων στο Παρθενώνα ή άλλων μνημείων, τα οποία καταστρέφονται φυσικά μέσω της όξινης βροχής. Το επόμενο και πιο σημαντικό πρόβλημα της εποχής μας είναι η μεγάλη κατανάλωση ενέργειας. Η μετάβαση των σύγχρονων των μεταφορών στην ηλεκτρική ενέργεια δεν θα λύσει το πρόβλημα του περιβάλλοντος, διότι όταν συνδέουμε το αυτοκίνητο με μία μπρίζα, το συνδέουμε με σταθμούς παραγωγής ενέργειας, τα οποία επίσης λειτουργούν με ορυκτά καύσιμα, που αυτά φυσικά μολύνουν το περιβάλλον με τη σειρά τους. Ένας τρόπος για να βγούμε από αυτή την κατάσταση είναι η κατασκευή αυτοκινήτων με λιγότερη κατανάλωση ενέργειας. Επομένως, ο επόμενος στόχος που έχουμε είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Σε διαφορετικά χρόνια με διαφορετικούς τρόπους, οι άνθρωποι προσπαθούσαν να σηκώσουν την μεταφορά από την επιφάνεια της Γης στο λεγόμενο δεύτερο επίπεδο, στο οποίο και επίπεδο δεν θα υπήρχαν προβλήματα σχετικά με την τοποθέτηση των δρόμων ανάμεσα σε λάκους, ποτάμια, λίμνες ή δάση. Όμως οι άνθρωποι κατέληξαν μόνο στην κατασκευή του ίδιου του δρόμου, τοποθετημένου σε τεράστιους πυλώνες.
Φυσικά, η τεράστια κατανάλωση των υλικών είναι προφανής σε αυτήν εδώ την κατάσταση, όπως μπορείτε να δείτε και στις εικόνες. Διότι κοστίζει πολύ περισσότερο να χτίσουν οι άνθρωποι πυλώνες από το να κάνουν απλές ράγες πάνω στο έδαφος. Οι προσπάθειες για την κατασκευή του ανάποδου δρόμου έγιναν τον περασμένο αιώνα στην Γερμανία και τόσο στις μέρες μας στην Κίνα, όπου το τραμ με τροχούς διαφέρει από το εδάφος μόνο στο ότι καταλαμβάνει λιγότερο χώρο στο έδαφος. Αυτή είναι η μόνη διαφορά που έχει αυτό το ιδιαίτερο δείγμα ουσιαστικά αυτού του τραμ, το ανάποδο τραμ, από το κανονικό, το οποίο, το κλασικό μάλλον, το οποίο είναι πάνω στη γη. Αριστερά μπορείτε να δείτε το τελεφερίκ και δεξιά έχουμε τα εναέρια βαγόνια, τα οποία δεν έχουν τη δική τους μηχανή. Αυτά σέρνονται από ένα σκηνή και δεν είναι ανεξάρτητες μεταφορές. Εδώ έχουμε ένα απόσπασμα του Γενικού Σχεδιαστή των Τεχνολογιών Χορτής Skyway του Ανατόλη Γιουνίτσκι, ο οποίος μας λέει ότι δημιουργούμε μια βιομηχανία μεταφορών και υποδομών, η οποία δεν υπολείπεται σε τίποτα αυτής των αεροπορικών, σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών. Με αυτό θέλει να δείξει ότι αυτή η τεχνολογία είναι μια ολοκληρωμένη τεχνολογία, όπως μπορείτε να καταλάβετε, και τόσο στην ταχύτητα, αλλά όσο και στην ικανότητα μεταφοράς, δεν πάει πίσω αυτό το συγκεκριμένο μεταφορικό μέσο από τα υπόλοιπα, αλλά σύγχρονα μεταφορικά μέσα. Το Skyway είναι τόσο ικανό όσο και αυτά που αναφέραμε εδώ πέρα. Και αυτή εδώ είναι η μεταφορά που προέβλεψε ο καλλιτέχνης επιστημονικής φαντασίας, τον οποίο αναφέραμε νωρίτερα στην εισαγωγή μας. Είναι η υπέργεια μεταφορά, δηλαδή η μεταφορά του δεύτερου επίπεδου. Τις τεντωμένες χορδές ο άνθρωπος τις χρησιμοποιούσε εδώ και πολύ καιρό. Όπως σίγουρα ξέρετε, εδώ έχουμε μερικά παραδείγματα όπου ο άνθρωπος χρησιμοποιεί τις τεντωμένες χορδές για διάφορα ακροβατικά κόλπα ή για να παίξει σε διάφορα μουσικά όργανα, όπως η κιθάρα, όπως βλέπετε εδώ πέρα σε αυτή την εικόνα. Με ακριβώς τον ίδιο τρόπο, δηλαδή τις τεντωμένες χορδές, λειτουργούν και οι δομές γραμμής της μεταφοράς χορδής. Τα σύρματα στήριξης που στηρίζουν τις σύγχρονες γέφυρες μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάση για τη δομή της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Και εδώ πέρα σε αυτή την εικόνα μπορούμε να δούμε μία διατομή της σιδηροτροχιάς χορδής, όπου μπορείτε να διακρίνετε τις δέσμες από τα σειρματόσχηνα, τα οποία εξασφαλίζουν με την εξαιρετική ενδοχή του στην ακαψία της γραμμής, καθώς και την ομαλή ολίσθηση των οχημάτων. Μπορείτε να δείτε επίσης από κάτω από τις χορδές βρίσκεται και το υλικό πλήρωσης. Πάνω από τις χορδές είναι η κεφαλή της σιδηροτροχιάς, καθώς και το σώμα ή αλλιώς η διατομή της σιδηροτροχιάς. Και λόγω της ανθεκτικότητας αυτών των στηριγμάτων και του εδάφους των σιδηροτροχιών, το σύστημα μεταφοράς Skyway είναι ανθεκτικό σε πλημμύρες, κατολισθήσεις, τσουνάμι, σεισμούς, καθώς και άλλες φυσικές καταστροφές, αλλά ακόμα μπορεί να υπομείνει και τις τρομοκρατικές ενέργειες. Υπάρχουν τρεις μορφές δομών γραμμής. Είναι, η μία είναι η μία άκαμπτη, η δεύτερη είναι η άκαμπτη και η τρίτη είναι η εύκαμπτη. Σε αυτή την εικόνα βλέπουμε την ημιάκαμπτη και την εύκαμπτη. Και σε αυτήν εδώ την άκαμπτη, η οποία, όπως παρατηρείτε, σε σχέση με τις άλλες γραμμές δεν λυγίζει καθόλου. Ο εφευρέτης και γενικός σχεδιαστής των τεχνολογιών χορδής, ο Ανατόλη Γιουνίτσκι, εργάζεται σε αυτό το έργο εδώ και 40 χρόνια. Ένα ερώτημα το οποίο θα έλεγα ότι τίθεται συχνά από καινούριους επενδυτές είναι για το πώς μπορεί η μεταφορά χορδής να λύσει τα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου. Φυσικά, όχι μόνο καινούργιοι επενδυτές, αλλά και όλοι οι άνθρωποι όταν βλέπουν για πρώτη φορά κάτι τέτοιο. Γιατί δεν συνηθίζεται ένα τέτοιο είδος μεταφοράς ακόμα. Είναι
Είναι μια καινούργια τεχνολογία, θα έλεγα, καθώς δεν το βλέπουμε. Οπότε, σαν μια καινούργια τεχνολογία έχουν πιο αποδοτικούς κινητήρες, όμως πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι σε μεγάλες ταχύτητες το κύριο πρόβλημα της κατανάλωσης καυσίμου είναι η αντίσταση του αέρα. Το τροχαίο υλικό της μεταφοράς χορτής δεν έχει προβλήματα με τις αναταράξεις του αέρα στη γη. Και αν προσθέσουμε σε αυτό το μοναδικό σούπερ αεροδυναμικό σώμα, τότε υπάρχει η δυνατότητα να επιτευχθεί η αεροδυναμική απόδοση, η οποία προηγουμένως ήταν αδύνατη. Εδώ έχουμε τα υπολογισμένα δεδομένα δύο τύπων μεταφοράς του δεύτερου επίπεδου, όπου μπορείτε να διακρίνετε στην πρώτη περίπτωση όπου έχουμε ένα μέσο μεταφοράς το οποίο προβλέπεται για αστική χρήση, παίρνει 14 άτομα συνολικά και φτάνει τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το δεύτερο, το οποίο είναι η εμπραστική χρήση, δηλαδή για μεγάλες αποστάσεις, παίρνει τα 6 άτομα, έχει μάλλον χωρητικότητα 6 άτομα και αγγίζει τα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Ένα άλλο ερώτημα το οποίο τίθεται συχνά είναι για το πώς εξασφαλίζεται η ασφάλεια των επιβατών οι οποίοι ανεβαίνουν πάνω από το έδαφος. Εδώ έχουμε ένα διάγραμμα το οποίο ουσιαστικά μας δείχνει την επικινδυνότητα ή μάλλον τα ατυχήματα που τείνονται να γίνονται σε αυτά τα μέσα μεταφοράς τα οποία βλέπετε. Βλέπουμε ότι την πρώτη θέση σχετικά με την επικινδυνότητα την έχουν τα οδικά οχήματα, τα οποία τα χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας. Μετά βλέπουμε τα άλλα μέσα μεταφοράς, όπως είναι το μετρό, το τραμ ή το τελεφερίκ. Και τέλος βλέπουμε το Skyway, το οποίο σύμφωνα με αυτό το διάγραμμα έχει το μικρότερο ποσοστό σε ό,τι αφορά τα ατυχήματα. Στην κατασκευή ενός σύγχρονου δρόμου είναι απαραίτητο να μετακινηθούν τεράστιες μάζες σε δάφους ή ακόμα να γίνουν εκρήξεις σε βράχους. Η υπέργεια μεταφοράς χορδής λύνει αυτά τα προβλήματα, καθώς δεν χρειάζεται να πάρθουν τέτοια μέτρα. Εδώ έχουμε τις συγκρίσεις της Skyway με τα υπάρχοντα μέσα μεταφοράς. Θα υπάρξουν διαγράμματα πάνω σε αυτά σχετικά με τις κεφαλουχές δαπάνες, τις λειτουργικές δαπάνες, την περιβαλλοντική μόλυνση, την επικινδυνότητα, την οποία όμως αναφέραμε νωρίτερα, την ενεργειακή κατανάλωση, καθώς και την μεταφορική ικανότητα. Και αυτά είναι τα εικονίδια πάνω στα οποία θα βασιστούν αυτά τα διαγράμματα. Οπότε έχουμε το πρώτο διάγραμμα, το οποίο είναι σχετικά με τις κεφαλουχές δαπάνες και μπορείτε να διακρίνετε ή μάλλον βλέπουμε ότι σχετικά με τις κεφαλούχες δαπάνες, το όχημα το οποίο λειτουργεί με μαγνητική όρηση έχει κατοχυρώσει την πρώτη θέση με μεγαλύτερο ποσοστό σε ό,τι αφορά τα έξοδα, δηλαδή τις κεφαλουχικές δαπάνες, και ακολουθούν άλλα μεταφορικά μέσα, όπως το οδικές μεταφορές, το τραμ και μετά το Skyway. Και βλέπουμε ότι στις λειτουργικές δαπάνες το όχημα μαγνητικής όρησης συνεχίζει να κρατάει την πρώτη θέση, με τη διαφορά ότι δεν έχει τόσο μεγάλη διαφορά, δηλαδή, στα ποσοστά, άμα δείτε, με τα άλλα οχήματα. Παρ' όλα αυτά, άμα δείτε το ποσοστό των οχημάτων της Skyway σε σχέση με αυτή των οχημάτων μαγνητικής όρησης, βλέπετε πόσο μακριά είναι το ένα με το άλλο. Και μπορούμε να διακρίνουμε ότι σύμφωνα με αυτό το διάγραμμα το Skyway έχει τις λιγότερες λειτουργικές δαπάνες, καθώς και στο προηγούμενο διάγραμμα συνέχιζε να κρατάει την ίδια θέση. Σχετικά με την περιβαλλοντική μόλυνση, τα οχήματα της Skyway, όπως βλέπετε, έχουν την πρώτη θέση, αλλά αντίστροφα ως τα πιο οικολογικά και φιλικά προς το περιβάλλον οχήματα. Και είναι εμφανής η μεγάλη διαφορά σχετικά με τις οδικές μεταφορές,
όπου βλέπετε ότι οι οδικές μεταφορές έχουν πιάσει την πρώτη θέση σχετικά με την περιβαλλοντική μόλυνση. Εδώ, σύμφωνα με αυτό το διάγραμμα της κατανάλωσης ενέργειας, βλέπετε ότι το τελεφερίκ έχει την μεγαλύτερη, καταναλώνει μάλλον την μεγαλύτερη ενέργεια. Ακολουθούν το όχημα μαγνητικής αιώρησης, μετά το αεροπλάνο, τα οδικά οχήματα, ο σιδηρόδρομος και τέλος το Skyway. Στη μεταφορική ικανότητα βλέπουμε ότι την πρώτη θέση την κατέχουν τα οχήματα της Skyway. Αυτό το συγκεκριμένο διάγραμμα αποτελεί ουσιαστικά ένα πλεονέκτημα και όχι μειονέκτημα, το οποίο είδαμε στα προηγούμενα διαγράμματα. Οπότε, σε αυτό το διάγραμμα έχουμε το πλεονέκτημα της μεταφορικής ικανότητας. Και βλέπουμε ότι το Skyway είναι το πιο ικανό μεταφορικό μέσο. Και ακολουθούν μετά το μετρό. Και ακόμα με μικρότερο ποσοστό, αρκετά μικρότερο, είναι το tram. Και τώρα σε αυτό το τελευταίο διάγραμμα βλέπουμε πως το Skyway είναι σχεδόν τόσο γρήγορο όσο και το αεροπλάνο. Και αν μετρήσουμε το χρόνο που χρειάζονται οι επιβάτες για να επιβιβαστούν, τότε σίγουρα το Skyway κατοχυρώνει την πρώτη θέση ως το πιο γρήγορο οικονομικό και ασφαλές μεταφορικό μέσο. Εδώ έχουμε τις εκδοχές των μεγάλων εμπορευματοκιβωτίων καθώς και των μικρών φορτίων. Είναι εκδοχές μεταφοράς τα οποία η εταιρεία μας είχε παρουσιάσει σχετικά πρόσφατα, δηλαδή πάνε λίγα χρόνια, αλλά είναι πολύ πιο πρόσφατα έργα σε σχέση με τα πρώτα μεταφορικά μέσα που μας παρουσίασε αυτή η εταιρεία. Πριν από την είσοδο στην αγορά κάθε όχημα και ειδικά αυτά που σχετίζονται με την μεταφορά ανθρώπων, πρέπει να περάσουν πολλές δοκιμές. Η τεκμηρίωση που επιβεβαιώνει ότι η μεταφορά χορδής έχει περάσει αυτές τις δοκιμές μπορεί να βρεθεί εύκολα στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Μέχρι στιγμής έχουν κατασκευαστεί 12 είδη μεταφοράς, τα οποία έχουν περάσει με επιτυχία την πιστοποίησή τους. Αναμένονται άλλα 4 είδη, τα οποία θα μας παρουσιάσει η εταιρεία στο προσεχές μέλλον. Η τεχνολογία μεταφοράς χορδής έλαβε 83 διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε 18 χώρες από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μέχρι και την Κίνα. Και εδώ έχουμε μερικά από αυτά τα διπλώματα. Προχωράμε τώρα. Αναμφισβήτητα ένα άτομο, και μιλάμε για τον Ανατόλη Γινίτσκι, δεν μπορεί να πραγματοποιήσει ένα τόσο μεγάλο έργο σε χρόνο ρεκόρ. Και γι' αυτό το σκοπό ιδρύθηκε στο Μίνσκ στη Δημοκρατία της Λευκορωσίας η εταιρεία Unisys Green Technologies, όπου από το 2019 στην εταιρεία εργάζονται από 1.000 ειδικοί υψηλής ειδίκευσης. Στην δική μας παραγωγή έχουν ήδη σχεδιαστεί και κατασκευαστεί 11 σύνθετα μηχανήματα, ανάμεσά τους εμπορευματικά και επιβατικά, αστικά και υπεραστικά, υψηλής ταχύτητας καθώς και υπερυψηλής ταχύτητας. Κοντά στο Μίνσκ βρίσκεται το Εκατέχνα Πάρκο, που είναι ο πρώτος χώρος δοκίμης, πιστοποίησης, καθώς και επίδειξης των οχημάτων. Και κάθε χρόνο στο ΕΚΑΦΕ, οι χιλιάδες επενδυτές συγκεντρώνονται σε αυτό το χώρο για να δουν με τα μάτια τους τα επιτεύγματα στα οποία, τα επιτεύγματα μάλλον της εταιρείας, και να δουν το έργο πάνω στο οποίο έχουν ήδη επενδύσει, αλλά και να ενημερωθούν σχετικά με τους πρόοδους της εταιρείας. Το Σεπτέμβριο του 2018 άρχισε η κατασκευή του κέντρου καινοτομίας Skyway στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και συγκεκριμένα στο Εμμυράτο της Σάρτζα. Το κέντρο καινοτομίας Skyway στη Σάρτζα είναι το ερευνητικό και παραγωγικό σύμπλεγμα, όπου θα γίνει η πρωτοποριακή θέση του ομίλου εταιρείων Skyway κατά την είσοδό του στην αγορά της Μέσης Ανατολής καθώς και της Ασίας. Η μεταφορά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θα είναι μια άλλη απόδειξη ότι αυτή η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει σε οποιαδήποτε κλιματική ζώνη του πλανήτη. Η τεχνολογία αυτή εφαρμόζεται εύκολα και χάρη στον απλό σχεδιασμό της, οι χορδές flyover μπορούν να τοποθετηθούν σε πυκνοκατοικημένες πόλεις χωρίς να παρεμβαίνουν στην υπάρχουσα υποδομή. Η εταιρεία σχεδιάζει όχι μόνο την εκπώνηση των μεταφορών, υπάρχουν έργα για οικολογικά κτίρια, καθώς και για χώμα με μοναδικές γόνιμες ιδιότητες. Και φυσικά, οι γραμμικές πόλεις είναι μια νέα λέξη στον πολεοδομικό σχεδιασμό.
Τώρα πάμε στην επόμενη παρουσίαση, να στο μισό λεπτό. Όπως γνωρίζετε, στις 21 Ιουνίου αυτού του έτους, το έργο Skyway είχε αλλάξει υποσταθμό ανάπτυξης και είχε πάει στο 14,2 υποστάδιο. Αυτή η υπόφαση είχε ξεκινήσει από το 2019 και έχει κρατήσει, ουσιαστικά είχε τη μεγαλύτερη διάρκεια όλων των προηγούμενων υποφάσεων, καθώς η έναρξή της συνέβησε με την πανδημία του κορονοϊού. Παρ' όλα αυτά, το έργο συνέχισε να αναπτύσσεται τον τελευταίο 1,5 χρόνο και έχει επιτύχει πολλούς στόχους. Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος υποσταθμού στο κέντρο ENA Unis Kitchen Technology στη Σάρτζα, δείξαμε τη μεταφορά Skyway για τη μεταφορά των θαλάσσιων εμπορευματοκιβωτίων. Ολοκληρώθηκε το εξωτερικό και εσωτερικό φρενήρισμα του Eco House. Ολοκληρώθηκε η κατασκευή στηριγμάτων αγκύρωσης για τη φωτεινή γραμμή στα 400 μέτρα. Φέραμε τις απαραίτητες επικοινωνίες σε όλα τα κτίρια και ανοίξαμε τους δρόμους. Εγκαταστήσαμε ενδιάμεσα στηρίγματα για δύο βαριά κομμάτια μήκους 2,5 χιλιόμετρων. Ανακοίνωσαν το πρώτο προγραμματισμένο στοχευμένο έργο της διαδρομής φορτίου Skyway από τη Σάρτζα προς την πόλη Χαρφακάν και ανακοίνωσε τη μετάβαση του κέντρου ENA στην δεύτερη φάση κατασκευή από τις συνολικές 3. Και εκτός από τα βασικά επιτεύγματα που αναφέρονται, οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες του ομίλου εταιρεών Skyway συνέχισαν την καθημερινή τους εργασία για να αναπτύξουν το έργο και να το φέρουν στην εμπορική αγορά. Ο όμιλος εταιρεών Skyway έχει ήδη σχέδια για το επόμενο υποστάδιο, την δοκιμή εμπορευματικών μεταφορών σε βαριές διαδρομές στο κέντρο ENA, τη συμμετοχή Skyway στην Διεθνή Έκθεση Expo στο Ντουμπάι, καθώς και εργασίες για στοχευμένα έργα, τα οποία σύμφωνα με τη διοίκηση θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2021. Αυτό είναι μόνο μέρος σχεδίων που περιμένουν την εφαρμογή τους στο εγγύς μέλλον και δεδομένου ότι πολλές αποφάσεις προετοιμάζονται και λαμβάνονται με εμπιστευτικότητα, πιστεύουμε ότι θα τις εισαγάγουν σταδιακά κατά τη διάρκεια του τρέχοντος υποσταδίου του 14,2. Στο μισό λεπτό. Πάμε λίγο σε αυτή την παρουσίαση και μετά θα μπούμε στα νέα. Ο εφευρέτης και γενικός σχεδιαστής της Skyway, Ανατόλη Γιουνίτσκι, έκανε κάποιες δηλώσεις για την εταιρεία και συγκεκριμένα είπε μερικά λόγια, όπως για το πώς μια ιδέα αντιχειριστήκε με τον δικό του τρόπο. Και σχετικά με το νέο γραφείο στη Λευκορωσία, ανέφερε ότι πρόκειται για ένα νεόρροφο κτίριο, το οποίο βλέπετε στην εικόνα, με έκταση άνω των 10.000 τετραγωνικών μέτρων. Η έδρα της μηχανικής εταιρείας Γιουνίτσκι Steam Technologies βρίσκεται σε αυτό το κτίριο. Συνολικά έχουμε 36 κτίρια σε διαφορετικές χώρες. Οι συνδιοκτήτες αυτών των εγκαταστάσεων είναι οι ίδιοι επενδυτές της εταιρείας. Είναι μια κοινή ιδιοκτησία που αποκτήθηκε με μια επένδυση στην τεχνολογία. Σχετικά με την παραγωγή, έχουμε δημιουργήσει ισχυρή εγκατάσταση παραγωγής και την έχουμε εξοπλίσει με σύγχρονο εξοπλισμό. Η παραγωγή διαθέτει μηχανήματα 5 αξώνων και 7 αξώνων, αξίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων. Καμία άλλη επιχείρηση στην Λευκορωσία δεν διαθέτει τέτοιο σύνολο εξοπλισμού. Αυτή η παραγωγή ανήκει επίσης στους επενδυτές της εταιρείας. Σχετικά με τα μονοπάτια και τις μεταφορές, έχουν κατασκευαστεί 5 πίστες στο ΕΚΑ Τεχνά Πάρκ και 2 ακόμα βρίσκονται υπό κατασκευή για τα βαριά οχήματα.
Στα Εμιράτα έχει ήδη κατασκευαστεί ένα κομμάτι 400 μέτρων και βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή δύο διαδρόμων 2,5 χιλιόμετρων. Κατασκευάσαμε επίσης 12 μοντέλα μεταφοράς, τα οποία είναι εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους, σχεδιασμένα και κατασκευασμένα στα εργοστάσια της εταιρείας, τα οποία φυσικά όλα δημιουργήθηκαν από το μηδέν με μοναδική υποστήριξη αυτής των επενδυτών. Και μάλιστα όλα αυτά σε σύντομο χρονικό διάστημα. Όλα αυτά τα έργα έχουν σύγχρονο εξοπλισμό, σύμφωνα με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και είναι βιομηχανικά προϊόντα. Σχετικά με τα στοχευμένα έργα. Τα πρώτα στάδια εργασίας με τα στοχευμένα έργα έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. Φέτος θα ανακοινώσει η εταιρεία πολλά στοχευμένα έργα τα οποία ήδη εφαρμόζει. Αυτά δεν είναι έργα που έχουν προγραμματιστεί για το μέλλον, είναι έργα τα οποία ήδη επεξεργάζεται. Η μάρκα Skyway, η Unis Kitchen Technologies είναι η εταιρεία ρίζας. Το Skyway είναι ένα εμπορικό σήμα ενός συγκεκριμένου προϊόντος σε ένα συγκεκριμένο στάδιο ανάπτυξης και η Skyward Community είναι αυτή που μαζεύει τα χρήματα των επενδυτών, τα οποία τα δίνει για την πραγματοποίηση των έργων. Και γι' αυτό όλα τα έργα και τα κίνητα που έχει η UST ανήκουν στους επενδυτές της εταιρείας. Το 15ο στάδιο ανάπτυξης. Σε αυτό το στάδιο είναι απαραίτητο να οικοδομήσουμε μία πίστα για την δοκιμή μεταφοράς υψηλής ταχύτητας. Γι' αυτό έχουμε ήδη τις απαραίτητες σχεδιαστικές λύσεις, καθώς και το ίδιο το μηχάνημα. Προφανώς, το στάδιο 15 μπορεί να διαρκέσει και περίπου 2 χρόνια. Η διαδρομή υψηλής ταχύτητας ξεκίνησε μία δεύτερη διαδικασία για να λάβουμε άδεια για την κατασκευή της γραμμής υπερυψηλής ταχύτητας στη Λευκορωσία. Εάν μας ανηρθούν, έχουμε περισσότερες επιλογές σε άλλες χώρες, για παράδειγμα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όμως φυσικά το κόστος κατασκευής εκεί είναι πολύ πιο υψηλό από ό,τι στα άλλα κράτη. Σχετικά με την έναρξη κεφαλοποίησης, η IPO είναι μία από τις επιλογές κεφαλοποίησης. Χρειάζεται ένα IPO για να κερδίσουμε πλέον χρήματα, αλλά μπορούμε να το κάνουμε και με διαφορετικό τρόπο. Η κεφαλοποίηση είναι ήδη σε εξέλιξη, αν και με αργό ρυθμό. Η σοβαρή κεφαλοποίηση θα αρχίσει όταν δημιουργήσουμε συγκεκριμένες διαδρομές και ο ίδιος ο Γιουνίσκι δηλώνει ότι αυτό μπορεί να συμβεί φέτος. Και σχετικά με τα μελλοντικά σχέδια, σε 5 χρόνια η κεφαλαιοποίηση του ομίλου εταιριών θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 500 δισεκατομμύρια δολάρια, σε 10 χρόνια όχι λιγότερο από ένα 3 εκατομμύρια δολάρια και θα υπάρξουν παράλληλα δεκάδες και εκατοντάδες έργα σε εξέλιξη. Θα έχουμε εξειδικευμένη παραγωγή για διαφορετικά στοιχεία του συστήματος χορδών. Έχουμε ήδη αναπτύξει τεχνολογίες για να κάνουμε ξεχωριστή παραγωγή για αστικά, φορτηγά και φορτηγά οχήματα υψηλής ταχύτητας. Και τώρα πάμε μία στα νέα. Έχουμε πολλά νέα. Πότε αρχίζουμε. Από τα πιο παλιά που είχαμε αυτήν την εβδομάδα. Πότε στις 39ου, στον Άγιο Δομήνικο, στην πρωτεύουσα της Δομινικανικής Δημοκρατίας, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση της τεχνολογίας χόρδων μεταφορών και καθώς και των προϋποθέσεων για τη νέα επένδυση στο έργο. Οι ομιλητές της εκδήλωσης ήταν η Όλγα Βερόνικα Σερακχώσταβα, η Περιφερειακή Επιμελήτρια της Δομινικανικής Δημοκρατίας και η Νατάλια Ιβάνοβα, καθώς και η Περιφερειακή Επιμελήτρια της Ισπανίας. Συνολικά 94 άτομα που έχουν παρακολουθήσει, μάλλον παρακολούθησαν αυτή την εκδήλωση. Και πρόσφατα στο Σάντο Ντομίνικο άνοιξε ένα γραφείο, ένα καινούριο γραφείο Skyward Community, όπου οι επενδυτές και οι συνεργάτες μπορούν να λάβουν συμβουλές από ειδικούς και να ενισχύσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες. Και τώρα πάμε στο επόμενο νέο, το οποίο το ανέρτησε η εταιρεία
στις πρώτη του μηνός. Είναι, δώστε προσοχή γιατί είναι το πιο σημαντικό. Με την πάροδο των χρόνων, οι επενδυτές και οι συνεργάτες της Skyward Community έχουν κάνει τεράστια δουλειά, όπως γνωρίζετε, για να διασφαλίσουν ότι το έργο εγχώριων μεταφορών μπορεί να φτάσει στα σημερινά επιτεύγματα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η συμμετοχή της UNIS Christine Technologies στην Διεθνή Έκθεση Expo 2020 έγινε σημαντικό ορόσημο στην πορεία. Διπλωμάτες και δημοσιογράφοι, αλλά και υποψήφοι επενδυτές και επισκέπτες στο Ντουμπάι από όλο τον κόσμο θα μπορούν να δουν αυτή τη τεχνολογία χάρη σε αυτήν την έκθεση. Και ως ευγνωμοσύνη για την υποστήριξη, οι εταίροι που συνέβαλαν τα μέγιστα στην ανάπτυξη του έργου τον τελευταίο χρόνο αποκτούν πρόσβαση σε μια κλειστή επένδυση Export Limited. Με αυτή την προσφορά θα μπορείτε να καταχωρήσετε έναν αυξημένο αριθμό μετοχών και να μοιραστείτε αυτή την ευκαιρία μαζί με άλλους, αλλά και να αρχίσετε να αναπτύξετε τη δομή σας ή να επεκτείνετε την υπάρχουσα ομάδα με νέους συνεργάτες. Μόνο οι νικητές του Global Expo Marathon από το επίπεδο Bronze, Silver και Gold μπορούν να επωφεληθούν από το Expo Limited. Η προσφορά ισχύει από τις 1η Οκτωβρίου έως και 14 Οκτωβρίου στις 12 η ώρα τα μεσάνυχτα. 14 Οκτωβρίου, όπως είπα, ναι. Επενδύστε με αυξημένη έκπτωση έως τις 14 Οκτωβρίου στις 12 η ώρα τα μεσάνυχτα. Με Expo Limited μπορείτε να πραγματοποιήσετε απεριόριστες επενδύσεις με τους ακόλουθους όρους. Το πρώτο που έχουμε είναι 1.200 δολάρια ως εφάπαξ ποσό με έκπτωση 1:80. Η δεύτερη επιλογή είναι 600 δολάρια εφάπαξ με έκπτωση 1:70. Η επόμενη είναι 200 δολάρια μηνιαίως για 6 μήνες με έκπτωση 1:70. Και η τελευταία επιλογή είναι από 100 δολάρια μηνιαίως για 6 μήνες με έκπτωση 1:60. Λάβετε υπόψη ότι με τις δόσεις Expo Limited λαμβάνετε μετοχές με έκπτωση που εξαρτάται από τον αριθμό των πληρωμών εντός αυτών των 6 μηνών. Η έκπτωση αυξάνεται με κάθε πληρωμή. Ως εκ τούτου, η υψηλότερη έκπτωση θα είναι διαθέσιμη μόνο εάν η πληρωμή της δόσης έχει γίνει πλήρως. Και έχουμε εκπτώσεις για δόσεις 1.200 δολαρίων και εκπτώσεις για δόσεις 600 δολαρίων. Η έκπτωση δόσεων Expo Limited καθορίζεται για όλη τη διάρκεια των δόσεων, πράγμα που σημαίνει ότι μπορείτε να λάβετε μετοχές έργου με έκπτωση έως και 1:70, ακόμα και μετά τις αλλαγές του σταδίου. Λάβετε υπόψη ότι τα κουπόνια δεν μπορούν να εφαρμοστούν στην προσφορά Expo Limited. Κάνετε έτσι ένα δώρο της πρόβασης Expo Limited στους συνεργάτες σας, έως τις 14 Οκτωβρίου, 12 η ώρα, το μεσάνυχτα επαναλαμβάνω, μπορείτε να δώσετε πρόσβαση στο Expo Limited σε απεριόριστους συνεργάτες από οποιοδήποτε επίπεδο της δομής σας. Ο αποδέκτης της πρόβασης θα είναι επίσης σε θέση να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε αριθμό εφάπαξ επενδύσεων και να ανοίξει οποιαδήποτε αριθμό δόσεων στο πλαίσιο της προσφοράς Expo Limited και να δώσει πρόσβαση στη μεταφορά Expo Limited σε οποιοδήποτε αριθμό συνεργατών από οποιαδήποτε επίπεδο της δομής σας, της δομής τους. Για να επωφεληθείτε από αυτή την προσφορά Expo Limited, μεταβείτε στην αρχική σελίδα του προσωπικού σας γραφείου Skyward Community. Εκεί θα μπορείτε να επιλέξετε το σωστό ποσό επένδυσης και να δώσετε την πρόσβαση στο Expo Limited, στους συνεργάτες της δομής σας. Και αυτό ήταν σχετικά με την προσφορά. Πάμε στο τελευταίο νέο το οποίο αναρτήθηκε χθες, όπου εκπρόσωποι του Κρατικού Ολοκληρωμένου Κέντρου Μεταφορών, το ITC, το Integrated Transport Center, είναι ένας κυβερνητικός οργανισμός που διαχειρίζεται τη λειτουργία των δημόσιων συγκοινωνιών των εγκαταστάσεων στάθμευσης, των κέντρων παρακολούθησης της κυκλοφορίας, καθώς και των άλλων εγκαταστάσεων εφοδιαστικής στο Άμπου Ντάμπι. Οι εκπρόσωποι αυτού του οργανισμού επισκέφτηκαν και το Κέντρο Δοκιμών και Πιστοποίησης UNIS Christine Technologies στη Σάρτζα.
Οι συμμετέχοντες της αντιπροσωπείας εξοικειώθηκαν με την τεχνολογία εγχώρδων μεταφορών και επισκέπτηκαν το πρατητήριο από όπου παρακολουθείται η δοκιμαστική γραμμή. Επιπλέον, τα μέλη της αντιπροσωπείας της ITC παρακολούθησαν μία παρουσίαση εγχώρδων μεταφορών στο Eco House. Οι δραστηριότητες της ITC στοχεύουν στην υποστήριξη των σχεδίων της κυβέρνησης του Εμιράτου για την ανάπτυξη ενός σύγχρονου τομέα μεταφορών. Και αυτά είχαμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Στο τσάντα δεν υπάρχει κάτι. Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και ελπίζω να βρήκατε τα σημερινά νέα ενδιαφέρον. Πιστεύω πως αξίζει να δείτε την προσφορά. Όπως σας έχω ξαναπεί, αναρτώ όλα αυτά τα νέα στα chat που έχουμε για τις εταιρείες, οπότε τα link υπάρχουν στα chat και μπορείτε να μεταβείτε στην ιστοσελίδα για να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες, διότι εδώ πέρα τα αναφέρουμε περιληπτικά. Οπότε, καλό βράδυ. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη Τρίτη στις 8 η ώρα το βράδυ, ως συνήθως. Και να είστε καλά. Καλό βράδυ.